Ο αθλητικός όμιλος Χαλκίδας με την πλάτη στον τοίχο φιλοξενήθηκε στο κατάμεστο από φιλάθλου και των δύο ομάδων γήπεδο της Νέα Λαμσάκου από τον Ελίσποντο, ο οποίο ήθελε βαθμού προκειμένου να κρατήσει διαφορά ασφαλεία από την επικίνδυνη ζώνη. Με τη συμπλήρωση τριών λεπτών, ο Γκίκας έκανε τη μακρινή παλιά, με τον Ανιφαντή να προλαβαίνει τελευταία στιγμή τον Κατσίμπρα και να κόβει σε κόρνερ. Στο 23, η σέντρα σου του Μπινιάκου βρήκε τον κόκκινο σε ετοιμότητα να παραχωρεί κόρνερ. 13 λεπτά αργότερα ο Λάζρη έβγαλε την παλιά στον Αλέξανδρο Πατσαβούρα, το τελείωμά του ήταν αδύναμο και ο κόκκινος μπλόκαρε. Εκτέλεση φάουλ του Λάζρη στο 38, ο Χίσκα κατέβασε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας τους νερατζούρι μπροστά στο σκορ. Στο 73, από την προσπάθεια του Μπινιάκου, ο Λάζρη δεν κατάφερε να νικήσει τον κόκκινο για να φτάσουμε στο 83 όταν ο Μπινιάκο μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από το φιόλα, ο διαιτητής Κόκορη κοντά στη φάση καταλόγησε την παράβαση. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Λάζρη που έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του κόκκινου και διαμόρφωσε το τελικό 0-2 μέσα σε πανηγυρισμού από φιλάθλου τη Χαλκίδα. Στα τελευταία λεπτά, ο Ελίσποντο αύξησε την πίεση στην αιστεία του Γαλλί, χωρί όμω οι παίχτε του Τάσου Ταφταρίδη να επιτρέψουν να δημιουργηθεί υποψία φάση. Τρίτη νίκη για τον αθλητικό όμιλο Χαλκίδα σε τέσσερι αγώνε και πλέον η παραμονή είναι πιο κοντά. Ήταν μια σπουδαία βαθμολογική σημασία νίκη με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, νεανική ομάδα. Ξέραμε τη δυσκολία του παιχνιδιού. Μπήκαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο με στόχο να παλέψουμε πάρα πολύ το παιχνίδι, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες οι οποίες θα μας έρθουν και πήραμε μια σπουδαία νίκη για τη συνέχεια. Ήταν το τρίτο σε τέσσερις αναμετρήσεις. Βρίσκεται σε καλό δρόμο η Χαλκίδα σε σχέση με την παραμονή στην κατηγορία. Ναι, χρειαζόμαστε και άλλες νίκες για να έρθει η παραμονή. Κάθε ένα παιχνίδι για μας είναι πραγματικά τελικός πρέπει να προσπαθήσουμε βηματάκι βηματάκι για να έρθει η πολυπόθητη εσωτερία της ομάδας. Δεν δικαιώμαστε τίποτα, δεν πήραμε τίποτα και πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά. δουλέψαμε όλη την εβδομάδα πάνω στο πλάνο που θα ακολουθήσουμε και αυτό που κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια. Δεν μπορούσαμε να τα αποκριθούμε, είχαμε μεγάλη νευρικότητα και δεν πήραμε τίποτα γιατί δεν δικαιούμαστε να πάρουμε και κάτι από αυτό το παιχνίδι. Άρα, θεωρεί δίκαιη η νίκη τη Χαλκιδέα στο σημερινό παιχνίδι. Ε, σίγουρα τη θεωρώ δίκαιη γιατί εμεί δεν δουλέψαμε καθόλου πάνω σε αυτό που έχουμε σχεδιάσει όλη την εβδομάδα. Και τη θεωρώ δίκαιη γιατί τα παιδιά αυτά έκαναν καλύτερη δουλειά μέσα στο γήπεδο από εμά.